Απάντηση στις χθεσινές καταγγελίες του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου ότι ο Δήμος αδειοδότησε το κηλικείο του Αχιλοπουλίου, που σύμφωνα με τον κύριο Ζαχαρόπουλο είναι παράνομο, έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παντελής Πελεκάνος, ο οποίος υπογράμισε ότι η υπηρεσία του χορήγησε την επίμαχη άδεια λειτουργίας βάσει των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν υπάρχουν παρατυπίες στα εν λόγω έγγραφα. Με επιστολή του διοικητή του νοσοκομείου προς τον Δήμαρχο, η οποία διαβάστηκε σε μένα στις 19 Σεπτεμβρίου και πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας, αφού εξέτασε προφανώς το φάκελο, στα στοιχεία που υπήρχαν εκεί. Αλλά καμία αναφορά δεν γινόταν σε αυτή την επιστολή για θέματα πλαστογραφίας ή παραποίησης δημοσίων εγγράφων, όπως αναφέρεται στη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που προφανώς οι καταγγελίες αυτές χρειάζονται και δικαστική και διοικητική διερεύνηση, και εφόσον, όπως είπα και στον κύριο διοικητή, επαληθευτούν οι καταγγελίες του, πρέπει η υπηρεσία μας, που νομίμως εξέδωσε την άδεια βάσει των στοιχείων που έχουν κατατεθεί, θα προβεί στην ανάκληση της αδείας.